τι τρελή ιδέα και τούτη! Ποιος βάζει ζώνη στο πίσω κάθισμα, αφού δεν θα βγούμε εκτός πόλης? Δηλαδή τι θέλεις, να μας κοροϊδεύουν? Ε, καλά δεν τα λέω. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο ή ακόμη και απαράδεκτο για αρκετό κόσμο. Ακόμη και σήμερα, 29 Δεκεμβρίου του 2013, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι αντιστέκονται στεναρά στη ζώνη ασφαλείας, ακόμα και στα μπροστινά καθίσματα. Γι' αυτό έχουν μόνιμα τη ζώνη κουμπωμένη πίσω τους ή τοποθετούν εκείνο το μεταλλικό ματζαφλάρι εκεί που μπαίνει η ζώνη, ώστε να μην τους ενοχλεί το μπιπ μπιπ που κάνει το αυτοκίνητο. Εξυπνάδα, έτσι. Και ύστερα σου λέει τραγωδία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες πρόκειται για φυσική επιλογή και όχι για τραγωδία. Και οι δικαιολογίες, οι αδιανόητες δικαιολογίες. Δεν μπορώ, κρατάω πράγματα. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή εδώ την κίνηση όταν κρατάς πράγματα, έτσι. Με ενοχλεί. Καλά, τότε μη θυσιάσεις αυτό το 3% της άνεσής σου. Αλλά να έχεις υπόψη κάτι. Ένας άνθρωπος που ζυγίζει 50 κιλά, σε μία σύγκρουση με 50 χιλιόμετρα την ώρα, δέχεται 250 κιλά πίεσης. Αν σκεφτούμε ότι ο μέσος άνθρωπος ζυγίζει λίγο παραπάνω από 50 κιλά και ότι η μέση σύγκρουση γίνεται με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα, για σκέψου λίγο, θα ήθελες 400 και 500 κιλά πίεσης επάνω σου? Και στον άνθρωπο που κάθεται μπροστά, αν δεν του έχει σπάσει το κεφάλι ο αερόσακος επειδή επίσης δεν φοράει ζώνη. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι το μπροστινό κάθισμα λειτουργεί σαν μαξιλάρι και ότι θα φροντίσει για σένα. Μέσα στην πόλη δεν φοράω ζώνη. Προφανώς, μέσα στην πόλη σε καλύπτει ένα αόρατο πεδίο ισχύος, το οποίο σε καθιστά άτρωτη στις συγκρούσεις. Αν είναι να πας, θα πας. Εσύ που το λες αυτό, έχεις ένα θεματάκι με την ευθύνη. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πιο πολύ μέσα στα πλαίσια του αν είσαι βλάκας, είναι πιο πιθανό να πας νωρίτερα από το κανονικό. Περίμενε λίγο, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Κάποιος μπορεί να πει ότι αν σε χτυπήσει, ας πούμε, ένα τρένο ή ένας βράχος ή ένα πλοίο, δεν πρόκειται να σε σώσει η ζώνη. Και εγώ θα συμφωνήσω. Τη ζώνη τη φοράς για τις περιπτώσεις όπου η ζώνη μπορεί να σε σώσει. Δεν είναι κρίμα να σκοτωθείς ενώ μια απλή κίνηση θα μπορούσε να σε κρατήσει. Μία απλούστατη κίνηση είναι. Είτε κάθεσαι μπροστά είτε κάθεσαι πίσω. Από την άλλη, μπορείς να πεις ότι ξέρεις μια περίπτωση που κάποιος θα σωζόταν αν δεν φορούσε ζώνη. Εγώ θα σου πω πάλι να μου πεις πού το άκουσες αυτό, γιατί μου ακούγεται κάπως τραβηγμένο. Μετά θα σου πω ότι μπορεί και να συνέβη, ποτέ δεν ξέρεις. Και τέλος, θα σου πω ότι για κάθε μία περίπτωση που η ζώνη σκότωσε αντί να σώσει, υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες αντίστροφες περιπτώσεις όπου η ζώνη θα μπορούσε να σώσει αλλά δεν έσωσε, επειδή κάποιος δεν ήθελε να περιορίσει την ελευθερία του ή κάποια δεν ήξερε πώς κουμπώνει. Οι πιθανότητες είναι σημαντικά υπέρ της ζώνης. Τα ελεηνά εισπρακτικά μέτρα της τροχέας, που δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των επιβατών, δεν μπαίνω ούτε καν στον κόπο να τα σχολιάσω. Περαιτέρω. Αυτό είναι κάτι που το κάνεις για σένα, όχι για να αποφύγεις τα πρόστιμα. Γι' αυτό και η δικαιολογία, μα εδώ δεν έχει τροχέα. Είναι για ένα facepalm τόσο μεγάλο που πρέπει να βγάλω τα γυαλιά μου πρώτα. Μην το παραμελείς. Αν νομίζεις ότι είναι πιο σημαντικό να μην σε κοροϊδεύουν παρά να δώσεις λίγες μονάδες παραπάνω στην πιθανότητα να φτάσεις στο σπίτι σου ακόμα και αν κάτι πάει στραβά, τότε μη βάζεις τη ζώνη. Αλλά κοίτα να πεις στους ανθρώπους που δεν θα χαρούν και τόσο πολύ με το ενδεχόμενο να μείνεις φυτό, όχι επειδή θα αναγκαστούν να σε φροντίζουν, αλλά επειδή μοιάζονται για σένα, πες τους ότι είναι δική σου επιλογή. Και έχεις και δίκιο. Με τόσο περιθώριο που έχεις μέσα στο αυτοκίνητο για ξάπλα, για τρέξιμο, για κυνηγητό, για κολύμπι, είναι κρίμα να σε περιορίζει η ζώνη, έτσι δεν είναι? Άστο, άστο. Ξέχνα ό,τι είπα σε αυτό το βίντεο. Δες το επόμενο ή τα προηγούμενα. Δεν ξέρω. Πες ότι δεν μίλησα καν. Άστο, άστο. Ξέχνα το.